Αλεξία, αυτό που υπενήχθηκε ο Μπλίνκεν κάνοντας Τούρκο τον Τζαβούσογλου, το είπαν ξεκάθαρα δύο Αμερικανίδες υπουργοί το βράδυ. Πράγματι, καταρχήν η Βικτόρια Νούλαν, τη η υψηλόβαθμη Αμερικανίδα αξιωματούχο, είπε σήμερα δημοσίω όσα είχε επενηχθεί ο Άντωνι Μπλίνικεν στη συνάντηση που είχε με τον Μευλού Τσαβούσογλου στο State Department. Προειδοποίησε δηλαδή την Τουρκία ότι αν δεν δεχτούν να μπει η Σουηδία και η Φιλανδία στο ΝΑΤΟ, δεν θα πάρουν τα F-16. Και ενώ σύμφωνα με πληροφορίε του Όπεν, ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στη συνάντηση αυτή των δύο ανδρών διεμήνησε στο Μευλού ότι αν δεν μπει το ναι για να μπουν, να μπουν οι δύο σκανδιναβικέ χώρε στο ΝΑΤΟ, δεν πρόκειται καν να σταλεί το αίτημα από το Λευκό Οίκο στο Κογκρέσο, το οποίο θυμίζω, Νίκο, εδώ και 14 μήνε είναι στο σιρτάρι, παραμένει σε κρεμότητα. Ανάλογη δήλωση, όπω είπε, έκανε και η Αμερικανίδα Υφυπουργό Άμυνα, η Σελέστερ Βάλεντερ, προειδοποίησε δηλαδή και αυτή την Τουρκία, και αυτή η τοποθέτηση τη ε, εκπροσώπου του Πενταγώνου δυναμώνει και άλλο επί τη ουσία το Ρόμπερτ τον πρόεδρο τη Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων τη Γερουσία, ο οποίο από την πρώτη στιγμή έχει ταχθεί κατά τη πώληση των F-16 στην Τουρκία. <Ρεύτε>, δεν έχει ξαναμιλήσει συγκεκριμένη και είπε δεν είναι μόνο Σουηδία-Φιλανδία. Προσέξτε τι λέει το Κογκρέσο για τα F-16, ενώ αυτά πλέον Μενέντε. Ακριβώ να σε ευχαριστήσουμε, Αλεξάνδρα Σούλ.